Όπως σας έχουμε πει λοιπόν, θα συναντήσουμε τον προϊστάμενο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Στατιστικής Φλόρινης, τον κύριο Κωνσταντίνο Πολοζιάννη. Θα μιλήσουμε για την απογραφή που είναι σε εξέλιξη, την απογραφή γεωργίας και κτηνοτροφίας για αρκετές μέρες ακόμα, ένα 20ήμερο, αν δεν κάνω λάθος. Θα μας πει, αλλά και για τις άλλες που έρχονται και είναι επίσης πολύ πολύ σημαντικές. Η απογραφή της γεωργίας και κτηνοτροφίας γίνεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας πει ποιο σκοπό έχει. Καταρχήν να τον καλωσορίσουμε. Κύριε Πολοζιάννη, καλημέρα και ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ στο Ράδιο Λέχοβο για να συνομιλήσουμε και να πούμε περισσότερα και ενδιαφέροντα για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους μας, αλλά και γενικότερα τους ακροατές μας. Καλό μήνα με υγεία να ευχηθώ καταρχήν. Καλημέρα, καλό μήνα. Είμαι ο Πολοζιάννης Κωνσταντίνος, προϊστάμενος της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Φλόρινας. Mm-hmm. Ευχαριστούμε το Ράδιο Λέχοβο που μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Για την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η χρονιά του 2021 είναι ιδιαίτερη. Πέρα από τις πολλές έρευνες που πραγματοποιούνται κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο και κάθε έτος, mm-hmm. φέτος θα γίνουν δύο απογραφές οι οποίες γίνονται ανά δεκαετία. Είναι σημαντικές. Πρώτη απογραφή, η οποία είναι ήδη πραγματοποιείται και βρίσκεται προς το τέλος της, είναι η έρευνα γεωργίας κτηνοτροφίας. Και πηγαίνουμε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω τους γεωκτηνοτρόφους που με διάθεση και υπομονή και με συνθήκες COVID, με τηλέφωνα κλπ. Mm-hmm. Συνεργάζονται μαζί μας και απογράφονται, έχουν την υπομονή, έχουν το κουράγιο και μας δίνουν σωστά στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να δοθούν και τα σωστά στοιχεία, να συμμετέχουν πάνω απ' όλα τόσο οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες μας, για να γίνει και ο σωστός σχεδιασμός, τόσο σε επίπεδο χώρας αλλά και ευρωπαϊκό. Βεβαίως. Mm-hmm. Θα ακολουθήσει μετά από αυτήν εδώ που μας υπολείπεται το 20% ακόμα και θέλω και οι υπόλοιποι γεωργοκτηνοτρόφοι που δεν απογραφήκανε να έχουν τη διάθεση και αυτοί. Αυτό πώς μπορεί να γίνει, θα πρέπει να επικοινωνήσουν οι ίδιοι ή θα τους πάρετε εσείς τηλέφωνο κάποια στιγμή? Παίρνουμε τηλέφωνο, έχουμε απογραφείς, mm-hmm. μιλάμε με τους προέδρους, δίνουμε ραντεβού, έχουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό άρνησης, ίσως κάτω από το 1%, mm-hmm. οι οποίοι και οι άνθρωποι σωστά όταν είναι κάτι από τηλέφωνο υπάρχει μια δυσπιστία, αλλά τελικά παίρνουν τηλέφωνο στο γραφείο αυτά και πάμε καλά. Ωραία. Ο νόμος μας. Αν θέλουν λοιπόν μια επιβεβαίωση, γιατί πολλά γίνονται μέσω τηλεφώνου, τα ακούμε και μέσω με διαδικτύου, μπορούν να πάρουν οι ίδιοι στο γραφείο στο 22738, 2385 βέβαια. Για επιβεβαίωση. Για επιβεβαίωση, ναι. Επίσης θέλω να πω ότι περίπου, χωρίς να έχω το αποτέλεσμα, mm-hmm. να ξέρει ο κόσμος ότι έχουμε γύρω στις 5.500 με 6.000 γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Στο νόμο μας. Στο νόμο μας. Άλλες είναι μικρές, αν μεγάλες. Σε σχέση με προηγούμενες έχουμε αύξηση, μείωση? Κοιτάξτε, επειδή υπήρχε ένα μητρό παλιό και δεν ξέρουμε ακριβώς τα αποτελέσματα, δεν δικαιούμαι και εγώ να πω τα αποτελέσματα πριν τελειώσει και ολοκληρωθεί. Σωστά. Και επεξεργαστούν τα στοιχεία. Σωστά. Επίσης τώρα θα ακολουθήσει και η μεγάλη μας απογραφή, ας το πω είναι το κύριο πιάτο της υπηρεσίας μας, είναι η απογραφή κτηρίων και πληθυσμού. Για να δούμε λοιπόν πόσοι είμαστε. Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτή εδώ η έρευνα τη ζητάει ο κόσμος, τη θέλει, γιατί θέλει να συμμετέχει. Να απογραφεί σαν Έλληνας και σαν οτιδήποτε κάτοικος αυτής της χώρας. Αυτή εδώ τώρα τον επόμενο χρόνο θα αρχίσει να τρέχει. Θέλω να ενημερώσω τον κόσμο ότι θα μπορεί να κάνει μια αίτηση όποιος θέλει να συμμετέχει και στα όργανα της απογραφής που είναι οι τομάρχες και απογραφής. Θα είναι μεγάλος αριθμός. Αυτό πότε περίπου θα ξεκινήσει? Αυτό εδώ ίσως ξεκινήσει τον Ιούλιο, γιατί τώρα με το COVID μπορεί να έχουμε κάποια μικρή καθυστέρηση πίσω μπρος, καταλάβατε, και mm-hmm. δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά θα βγει για ανακοίνωση μέσω του σταθμού σας, μέσω mm-hmm. των εφημερίδων. Ωραία. Για να μπορούν να κάνουν την αίτησή τους. Ωραία. Όσοι μας ακούτε λοιπόν και θέλετε να συμμετέχετε ως απογραφείς στο έργο της Στατιστικής Υπηρεσίας, να είστε και συντονισμένοι ώστε να... Θα μπορούν να κάνουν έτσι για συμμετοχή τους στα όργανα mm-hmm. της απογραφής, φυσικά με πληρωμή εννοείται. Μάλιστα. Ωραία. Είναι μια έρευνα την οποία τη θέλουμε όλοι για να δούμε, γιατί με τα χρόνια που προηγήθηκαν δεν ήταν και εύκολα χρόνια. Είδαμε πολλούς ανθρώπους να μετακινούνται και εντός Ελλάδας και στο εξωτερικό. Για να δούμε λοιπόν πώς τελικά μείναμε στο τόπο μας, κύριε Πολοζιάννη. Σωστά. Απλώς θέλω να σας πω ότι η στατιστική καταγράφει τα πάντα, ό,τι μπορεί να μετρηθεί. Mm-hmm. Αυτά γίνονται εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιούμε. Γιατί τα χρησιμοποιεί το κράτος για την πολιτική τους και για την ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι αναγκαία. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω επ' ευκαιρίας και τα λογιστικά γραφεία, τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά,
που συνεργάζονται μαζί μας, γιατί κάνουμε πολλές έρευνες. Πέρα από αυτές τις δύο μεγάλες, κάνουμε πάρα πολλές έρευνες. Κάνουμε σχετικών διαβίωσης, κάνουμε διακοπών, κάνουμε οικογενειακών προϋπολογισμών, βγάζουμε τις τιμές, το πληθωρισμό κλπ. Είναι μεγάλο το εύρος στατιστικής. Μάλιστα. Και με κάποια όργανα και εμείς εδώ προσπαθούμε να έχουμε σωστά στοιχεία για να γίνει μια σωστή πολιτική. Mm-hmm. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους με υπομονή, γιατί δεν είναι εύκολο, ας πούμε, να σε πάρει κάποιος και να πει από τη στατιστική υπηρεσία, αλλά να ξέρουν ότι συμβάλλουν οι ίδιοι. Καταλάβατε. Mm-hmm. Είναι δηλαδή έργο. Σε άλλες χώρες η στατιστική, ας πούμε, λίγο προπαγανδίζεται σωστά και από τα σχολεία και συμμετέχουν και από μόνοι τους οι άνθρωποι. Πιστεύω και εμείς να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο κάποια στιγμή, να μπορούμε να δίνουμε τα στοιχεία, γιατί προηγούνται τα στατιστικά στοιχεία έναντι όλων για να γίνει κάτι. Ευκαιρία λοιπόν, δεν το γνωρίζω εγώ, γιατί καλά κάνετε και μας το λέτε. Οι εκπαιδευτικοί μας λοιπόν, τώρα που ξαναρχίσαν και τα σχολεία και είναι και διαζώσεις και όλα αυτά, να βάλουν τα παιδιά στο παιχνίδι, να το πω απλά και λαϊκά, της απογραφής. Να μάθουν από τώρα ότι πρέπει να συμμετέχουν, γιατί είναι για το καλό όλων μας. Όταν το κράτος γνωρίζει αυτά τα στοιχεία, μπορεί να παίρνει και τις σωστές αποφάσεις για όλους μας. Η γνώση είναι σημαντικό πράγμα. Mm-hmm. Και πάνω σε αυτά γίνονται εργαλεία για να γίνουν πολιτικές, όπως είπαμε. Ωραία. Σε ένα μάθημα λοιπόν. Να ευχαριστήσω και το σταθμό σας πάρα πολύ που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να μιλήσω. Εύχομαι σε όλους υγεία με τις συνθήκες που ζούμε και καλό καλοκαίρι που είναι σήμερα η πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Καλό καλοκαίρι να έχουμε με υγεία πραγματικά. Μας είπατε, για να κλείνοντας, και για την απογραφή των κτηρίων. Τι ακριβώς θα είναι? Προηγείται το κτηρίων η απογραφή. Mm-hmm. Πάνω από 2 τετραγωνικά καταγράφεται οτιδήποτε κτίσμα υπάρχει. Mm-hmm. Και μετά βλέπουμε ποιο κατοικείται από αυτά. Προηγείται, δηλαδή είναι εργαλείο τα κτίρια για να δούμε ποιοι μένουν εκεί για να απογράψουμε το πληθυσμό. Μάλιστα. Αυτό είναι μια μεγάλη δουλειά. Προετοιμαζόμαστε χρόνια. Η χρόνο ίσως και η υπηρεσία μας, και μετά είναι και μια επεξεργασία. Μετά βγαίνει το ΦΕΚ και του πληθυσμού επικαιροποιείται και βάσει αυτών γίνονται κάποια πράγματα. Να ευχηθώ δύναμη λοιπόν, καλή δύναμη, γιατί το να καταγράψεις ένα πολύ σημαντικό αριθμό κτηρίων αλλά και πληθυσμού, όπως επίσης βέβαια και αγρότες κτηνοτρόφους αυτή την περίοδο, βεβαίως, θέλει και υπομονή και κουράγιο και καθαρό μυαλό. Βεβαίως. Καλή δύναμη στους ανθρώπους στατιστικής υπηρεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Χαρά μας και ό,τι χρειαστείτε εδώ θα είμαστε. Με υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Να είστε καλά. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Πολοζιάννη, είναι ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Υπηρεσίας Στατιστικής στην Ευρώπη.